Δικηγόρος, πρώην βουλευτής, ο επόμενος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Χρήστος Κλειρίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Κλειρίδη. Καλή σας μέρα. Εσείς ποια άποψη έχετε? Αρνείτε το πόρισμα του πολυβιού, τον οποίο ο ίδιος διόρισε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, γράφει και χαρακτηριστικό τίτλο η εφημερίδα Πολίτης. Κατηγορείται ο Πόλης Πολυβίου ότι υπερεύει τους όλους εντολής του, όπως γράφει στο κύριο της θέμα η κυβερνός Ακαραβή. Ο πρόεδρος Χριστόφιας απέρριψε κατηγορηματικά το πόρισμα Πόλη Πολυβίου. Εσείς τι λέτε γι' αυτά? Νομίζω είναι απαράδεκτο για οποιανδήποτε κυβέρνηση να διορίζει, όπως στην περίπτωση μας τον κύριο Πολυβίου, ή οποιονδήποτε για να διερευνήσει έναν θέμα κεφαλαιόδους σημασίας για τον τόπο, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, και στη συνέχεια να αποφασίζει με την μεγαλύτερη, θα έλεγα, προχειρότητα, να μου επιτραπεί να πω, διότι το πόρισμα του Πόλη Πολυβίου είναι εμπεριστατωμένο και απόλυτα δικαιολογημένη η κάθε άποψή του, και να το απορρίψει λέγοντας αυτά τα οποία έγραψε η Χαραυγή ή αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕ και αντιλαμβάνομαι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες βράδυ, και ο βοηθός κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένας εκ των βουλευτών, ο κύριος Άριστος Δαμιανού, που τους έβλεπα κάποια στιγμή και στις τηλεοράσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Με βάση αυτό το πόρισμα του κυρίου Πολυβίου, το οποίο παρέδωσε ο ίδιος και στον Γενικό Εισαγγελέα, και εν ώψη της αντιμετωπίσεως που έτυχε από πλευράς των κυβερνώντων, πόσα περιθώρια έχει ο Γενικός Εισαγγελέας από τούτο και εις το εξής να κάνει σωστά τη δουλειά του? Είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ανεξάρτητος λειτουργός αυτού του κράτους. Έχει καθήκον, αφού μελετήσει το πόρισμα του κυρίου Πολυβίου, το οποίο όπως είπα είναι εμπεριστατωμένο, κάθε του σελίδα εμπεριέχει πολλή σκέψη, σοφία και γνώση. Επιδεικνύει ο κύριος Πολυβίου μία εξαίρετη έρευνα για να καταλήξει τα συμπεράσματα του. Δικαιούται ο Γενικός Εισαγγελέας, ανεξαρτήτως της θέσης της κυβέρνησης, του Προέδρου και του Υπουργικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, να προχωρήσει με ποινικές διώξεις ανεξάρτητα. Πώς θα προχωρήσει με ποινική δίωξη, για παράδειγμα, λέμε ένα παράδειγμα, υποτιθέστο, των ευθυνομένων υπουργών άμυνας και εξωτερικών Κώστα Παπακώστα και Μάρκου Κυπριανού, εάν δεν προχωρήσει και σε δίωξη του Χριστόφια, που έχει την μεγαλύτερη ευθύνη από τους δύο υπουργούς? Σωστόν, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πώς θα σταθεί στο δικαστήριο μια οποιαδήποτε υπόθεση, μια οποιαδήποτε ποινική δίωξη εναντίον των υφισταμένων, όταν την μεγαλύτερη ευθύνη η Επιτροπή έκρινε ότι την έχει ο ίδιος ο Πρόεδρος? Την πρώτη στην ευθύνη τη φέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό είναι το πόρισμα. Συνεπώς, οποιαδήποτε ποινική δίωξη αφήνει εκτός των Πρόεδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα σκοντάψει στην άνεση μεταχείριση. Θυμούμε παλαιότερα μία υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, όπου κατηγορήθηκε ένας ο οποίος είχε καζαντή στο Παναγύρι του Αγίου Γεωργίου. Κάποιος άλλος ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα του, δεν κατηγορήθηκε όμως. Η αστυνομία επέλεξε τον έναν εκ των δύο και το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για παραβίαση του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος. Αλλά το Σύνταγμα προνοεί ασυλία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε. Όσον αφορά το θέμα της ασυλίας, το θέμα διέπεται κατά από το άρθρο 45 του Συντάγματος και προνοεί ρητά ότι ο Γενικός Εισαγγελέας με των βοηθών Γενικών Εισαγγελέων από κοινού δίνεται να αποταθεί στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ζητήσει την άρση της ασυλίας του Προέδρου για οποιονδήποτε αδίκημα ενέχει ηθική αισχρότητα. Υπάρχει εδώ το θέμα ότι η αίτηση
και η καταχώρηση του κατηγορητηρίου ενώπιον του νοτάτου δικαστηρίου, το οποίο εκδικάζει τον πρόεδρο, είναι το μόνο που έχει αρμοδιότητα, πρέπει να υποβληθεί από τον γενικό και από τον βοηθό, δηλαδή από τον κύριο Πέτρο Γκυρίδη και από τον κύριο Παπασάβα. Υπάρχει η άποψη ότι κλίματα και αδικήματα ηθικής αισχρότητας κατά το Σύνταγμα, με την ερμηνεία η οποία έχει δοθεί σε άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι το αδίκημα πρέπει να έχει σχέση με παραβίαση αδικημάτων που αφορούν την ηθική, παρεμβιασμός κτλ. Η φράση ηθική δεν προσθέτει τίποτε στο αισχρότητα. Κατά τον Γενικό Εισαγγελέα, κύριον Κρήτον Αντωναρίτη, ο οποίος μελέτησε το θέμα και έχει ενδιατρίψει επ' αυτού και παραπέμπει σε νομολογία στον Καναδά, σύμφωνα με την οποία νομολογία, το αδίκημα της ηθικής αισχρότητας συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο καταδεικνύει παράληψη καθήκοντος, το οποίο οφείλεται προς τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να είναι όμως σοβαράς μορφής. Σίγουρα, κανένας έντιμος συμπολίτης μας δεν διαπράττει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Έστω και αν πρόκειται για αδίκημα μεγής της αμέλειας, είναι αδίκημα το οποίο ενέχει αισχρότητα εν τη ευρία εννοία του όρου, είναι αδίκημα το οποίο δεικνύει μεγίστη παράληψη καθήκοντος, ασύγνωστη διαγωγή, και νομίζω είναι από τα αδικήματα τα οποία εμπίπτουν ακριβώς μέσα στην κατηγορία του αδικήματος της ηθικής αισχρότητας κατά το άρθρο 45.3 του Συντάγματος. Ένα σχόλιο για την άρθρο. Η δυνατότητα υπάρχει, αγαπητέ Λαζαρή. Mm-hmm. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αξιοποιηθεί. Είναι πραγματικά το πρώτο πλήγμα να ακούς τον πρόεδρο να λέει, δεν με απασχολεί τι λέει του Πακέλ και οι εκπροσώποι του που χθες αντί να βάλουν την ουρά στη χέλη τους πανηγύριζαν και βγήκαν και από πάνω. Δικαίωμα τους αυτό, εξάλλου ασκούν πολιτική, όμως ο πρόεδρος έχει μια θεσμική θέση, έχει θεσμικές ευθύνες, οφείλει να διαφυλάξει το θεσμό του πρόεδρου και είναι ανήκουστο στην ιστορία να απορρίψει εν μία νυχτή, αν θέλετε, άμεσα το πόρισμα, ένα ενδελεχές πόρισμα που ειδικού ερευνητή στον οποίο ανέθεσε και είχε πει ο ίδιος ότι θα σεβαστεί το οποιοδήποτε πόρισμα. Έχουμε καταραγώσει κάθε αρχή δικαίου, κατά τη γνώμη μου. Το πλήγμα στη δημοκρατία είναι ότι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η θεωρία ότι το χέρι του νόμου δεν φτάνει, είναι κοντόν για τους υψηλά υφισταμένους, και αν, επαναλαμβάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ακολουθήσει την ορθή διαδικασία, αφού δει βεβαίως και τα πορίσματα της αστυνομίας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε στην Κύπρο πλέον για κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλήρη. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Μάλιστα. Έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις. Ο κύριος Πολυβίου έθιξε σαν μέρος της έκθεσης του και πολύ σωστά ότι ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο είναι το πότοκο αυτής της διάθεσης της πολιτικοποίησης των πάντων, αν θέλετε, της κομματικοποίησης θεσμών και αξιών. Αν στην πραγματικότητα δεν γίνει τίποτε σε αυτήν την υπόθεση, θα επιβεβαιωθεί απλώς το πόρισμα του κυρίου Πολυβίου και για αυτήν την πτυχή του, και προσπαθούμε ότι η Κύπρος διολυσθένει σε μια τριτοσμική χώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλήρη.